Θα πάμε στην Σκίδρα. Θα σου μιλήσουμε με τη διευθύντρια του γυμνασίου εκεί της περιοχής. Εκεί η εκπαιδευτική προχώρησε σε μια πολύ όμορφη κίνηση με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Θα μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Θεοδωρίδου και θα αναφερθούμε βέβαια σε μια βαλίτσα γεμάτη πόλεμο και ειρήνη η οποία άνοιξε μπροστά στους μαθητές. Μεταφορικά. Σωστά. Μεταφορικά θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Μακεδονία και χρόνια πολλά. Η οποία Μακεδονία βέβαια αλλά και η Κρήτη, οι δύο περιοχές που υπάρχει αλληλοσεβασμός και έντονη αγάπη. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εμείς οι Μακεδόνες την εισπράττουμε με πολλούς τρόπους, αλλά ελπίζω και εσείς οι Κρητικοί. Προσωπικά εγώ σας έχω δώσει ό,τι πολυτιμότερο έχω, τον ένα μου γιο να φυτά κάτω στα Χανιά. Α, είναι χαρά μας, είναι τιμή μας, βέβαια. Λοιπόν, μία βαλίτσα λοιπόν γεμάτη πόλεμο και αγάπη. Βαλίτσα του στρατιώτη. Για βάλτε μας το κλίμα, για πείτε μας περισσότερα. Να σας πω ότι τα αποτελέσματα ήταν πέραν αυτό που προσδοκούσαμε. Η παρέμβασή μας είχε να κάνει με το να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά ως προς την προσοχή τους, αλλά συγχρόνως να τα βοηθήσουμε να ξεκλειδώσουν με τα ερμηνευτικά κλειδιά που έχουν οι ίδιοι τι προσλαμβάνουσα έχουμε σε σχέση με το τι σημαίνει ήρωας, τι σημαίνει πόλεμος, τι σημαίνει ειρήνη και όλα αυτά με αφορμή το 1940, αυτή τη συγκλονιστική σελίδα της ιστορίας μας, στην οποία χρωστάμε και σε αυτήν βέβαια και σε άλλες την ελευθερία μας. Τα παιδιά, αυτό λοιπόν στάθηκε σαν αφορμή. Ναι. Μια μαθήτρια βεβαίως μετά από συνεννόηση μπαίνει με μια βαλίτσα στο χέρι στην τάξη, λέγοντας έκπληξη, σας έχω έκπληξη, κοιτάξτε τι έστειλε μαζί μου η μαμά μου. Μια βαλίτσα, μου λέει ότι κυρία πρέπει να τη διαχειριστείτε εσείς. Μετά από συμφωνία με την τάξη, λέμε ότι η βαλίτσα αυτή πρέπει να ανοίξει σιγά σιγά. Ποιοι είναι πρόθυμοι οι μαθητές να ανασύρουν κάθε φορά ένα από τα αντικείμενά της. Οι μαθητές θέλουν όλοι, το στοιχείο της έκπληξης λοιπόν έχει απήχηση σε αυτούς. Δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται, δεν ξέρουν πού θα οδηγηθεί αυτή, θα οδηγήσει αυτή η αναζήτηση. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινούν, ανασύρουν ένα μπέκονο. Ζητείται κάθε φορά από το μαθητή που ανασύρει ένα αντικείμενο να το ερμηνεύσει, τι νομίζω ότι είναι. Ναι. Στην αρχή μιλούν για κάτι παλιό, προχωρούν σιγά σιγά, ανασύρουν μάλινες κάλτσες, κασκόλ. Φτάνει κάποια στιγμή, στο αμπέχονο βρίσκουν και μία εικονίτσα, φτάνει κάποια στιγμή που ανασύρουν ένα γράμμα. Ένα γράμμα που είναι παλιό, έχει δασίες και περισπομένες. Οπότε από εκεί ξεκινάει η ιστορία του στρατιώτη, στον οποίο φυσικά ανήκουν αυτά τα αντικείμενα. Μια ιστορία που μιλάει με σεβασμό στη μαμά και ερμηνεύουν τα παιδιά ότι δεν είναι η καθημερινή γλώσσα που μιλάμε στις μητέρες μας. Ίσως γιατί λένε τα παιδιά φοβάται ότι δεν θα την ξαναδεί και τη στέλνει με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και την αγάπη. Ήδη το μάθημα έχει ξεκινήσει όπως καταλαβαίνετε. Προχωρούν και βλέπουν τον παλμό του τι συνέβαινε εκεί στο γράμμα. Μίλαγε για κρύο το οποίο ψηφούσανε, μίλαγε για την νίκη στην Κοριτσά που μόλις είχαν κατορθώσει. Και στο τέλος η επιστολή απλά παρακαλάει ο φαντάρος τη μάνα να προσέχει το βασιλικό του και κάθε φορά που μυρίζει η μαμά το βασιλικό να το σκέφτεται, της υπόσχεται δε ότι θα γυρίσει πίσω ασφαλής. Όλα αυτά εδώ, μέσα από συζήτηση μετά από το να ανασύρουν τα παιδιά αυτά τα αντικείμενα, οδηγούσαν στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, δηλαδή τα παιδιά παίρνανε σιγά σιγά τη θέση του ήρωα. Πώς θα ήταν να ζούσαν μες στο κρύο, μες στο χιόνι, τι θα ήταν αυτό που θα τους έκανε να κάνουν αυτή τη μεγάλη υπέρβαση, πώς θα ήταν να μακριά από το σπίτι τους. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται, ανακαλύπτουν και εφημερίδες εποχής, ακριβή αντίγραφα εφημερίδων εποχής, και εκεί παρακολουθούν και τα γεγονότα και τον παλμό που υπήρχε στη χώρα, κυρίως στην Αθήνα. Βλέπουν φωτογραφίες,
Τα παιδιά βήμα-βήμα συμμετέχουν καθολικά και στο τέλος, τελευταία ώρα έλαβε χώρα αυτό το πρόγραμμα, στο τέλος, χτυπώντας σχεδόν το κουδούνι, ζητώ από τα παιδιά αν θέλουν να παραμείνουν, γιατί σχολούσα, για να γράψουν λίγο τις εντυπώσεις τους. Παρέμειναν, παρότι οι συμμαθητές απ' έξω τους φώναζαν. Το κυριότερο δε κομμάτι είναι οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έδωσαν σε σχέση με την αξία της ελευθερίας και της ειρήνης. Αντιλήφθηκαν ξαφνικά ότι αυτό που ζουν καθημερινά, αυτά που απολαμβάνουν, δεν είναι αυτονόητα και ότι πολλές φορές τίθεται σε κίνδυνο. Τα παιδιά λοιπόν κατάλαβαν και την αξία της ελευθερίας μέσα από αυτή την εμπειρία και εμπλακήκανε συναισθηματικά. Ήταν η πρώτη φορά που προχωρήσατε σε μια τέτοιου είδους κίνηση, πρωτοβουλία με αφορμή εθνική επέτειο? Θα σας πω όχι. Θα σας πω εάν έχετε, αν μου δίνετε το χρόνο. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα, βέβαια. Ωραία, θα σας τα πω γρήγορα λοιπόν. Είμαστε ένα περίεργο σχολείο. Ένα σχολείο που τα παιδιά προέρχονται από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Οι οικογένειες πονάνε, αλλά είμαστε και ένα σχολείο που δεν το βάζουμε κάτω. Για παράδειγμα, έχουμε μια καινοτόμα ματιά και προσπαθούμε τα παιδιά να βιώνουν το δυνατόν πιο έντονα και στην αιχμή της παιδαγωγικής τη μαθησιακή διαδικασία. Θα σας πω ένα λοιπόν παράδειγμα για το πώς προσεγγίσαμε τους ήρωες του 21, το 1821. Ξέρετε, οι μαθητές και τα παιδιά γενικότερα έχουν μια έντονη αίσθηση του σήμερα, αλλά όχι του χθες. Σωστά, του σωστά. Του σήμερα διάφορο. Μπορούν και αντιλαμβάνονται ό,τι αφορά φόβους, όνειρά τους, ό,τι αφορά το σήμερα, ανάγκες τους, αλλά όχι το παλιό. Και αυτό είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο να γίνει αυτή η σύνδεση. Τη διαμεσολάβηση. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε, κυρία Θεοδωρίδου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.